να τα βάλουμε ένα-ένα τα πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος τι πραγματάκια. Λέτε καταρχήν για μεγάλη αποκάλυψη της Φορντή. Σήμερα δεν υπάρχει καμία αποκάλυψη. Γιατί όλα τα στοιχεία τα οικονομικά που μνημονεύεται είναι δημοσιευμένα σε όλους τους λογισμούς του Ολυμπιακού. Εκτός αυτού, το είπα και στην αρχή, αν με άκουσες. Μισό λεπτό, επειδή έχω κάποια πραγματάκια να πω. Ναι, αν με άκουσες, Γιώργο, το, ναι. Εγώ το παράδειγμα μόνο μου ότι έχουν παίξει αυτά τα πράγματα και σε οικονομικές σχέδες. Ο μοναδικός που από εκεί μέσα, ας πούμε, έχω σε κάποια υπόλοιψη, εσύ αυτό παίρνει σε ένα τηλέφωνο. Πάμε παρακάτω. Στο περσινό δημοσίευμα της Forte αναφέρεται ότι ο Ολυμπιακός έχει 73 εκατομμύρια ευρώ έσοδα και 63 εκατομμύρια ευρώ ζημιές. Άρα 10 εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Άρα πες μας λέτε ψέματα. Είναι έτσι, δεν είναι? Άμα έχει 10 εκατομμύρια ευρώ κέρδη, η απλή λογική λέει ότι δεν σωρεύονται 70 εκατομμύρια ευρώ ζημιές. Σωστά. Άρα το λες ότι το ένα από τα δύο ρεπορτάζ δεν πρέπει να σωρεύει. Δεν γίνεται να είναι και τα δύο αληθή, είναι προφανές. Ότι το περσινό ήταν υποβολημιαίο το ρεπορτάζ για να πιέσει ο κόσμος του Ολυμπιακού την κατεύθυνση να κάνει ο πρόεδρος μεταγραφές και να στρέψετε τον κόσμο εναντίον του πρόεδρου. Πάμε παρακάτω. Αυτό που βγάζετε σήμερα είναι υποχρεώσεις της εταιρείας σαν παθητικό. Δεν υπάρχει ούτε μία εταιρεία στον κόσμο, από τις πιο μεγάλες ως πιο μικρές, που δεν χρηματοδοτεί τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού βάσει δανεισμού. Αυτό είναι απαράβατος νόμος, γιατί ο δανεισμός είναι πιο φθηνός χρηματοοικονομικά. Μιλάω λίγο, δεν ξέρω η ορολογία αν είναι οικία στους ακροατές, αλλά επειδή λόγω της δουλειάς τα ξέρω. Και περισσότεροι από εμάς αυτό κάνουμε. Ωραία, λοιπόν, επειδή μας βάλατε να γίνουμε λογιστές σήμερα, λοιπόν, έχω κατεβάσει όλους τους λογισμούς της εταιρείας του Ολυμπιακού, του Ομίλου, από τη Θρύλο ΣΑΕ, από το Καραϊσκάκι, τα πάντα. Και έχω να πω ότι αυτό που κάνετε είναι, ρε παιδί μου, η πιο και καλυμμένη μορφή προπαγάνδας. Γιατί είχε ένα ψήγμα αλήθειας. Το ψήγμα της αλήθειας είναι ότι όντως ο Ολυμπιακός, το παθητικό της εταιρείας, είχε 63 εκατομμύρια ευρώ δανειακές υποχρεώσεις. Ξέρεις, φίλε Νιάουλη, πόσο έχει η Μάρφιν του Βιεννόπουλου, δανειακές υποχρεώσεις. 3 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι έχει τρύπα. 3 δισεκατομμύρια ευρώ η Μάρφιν. Ή ότι δεν είναι υγιής εταιρεία. Περίμενε, γιατί και αυτό που λες, εδώ πέρα τα παιδιά αναφέρουν, σου διαβάζω ότι είναι γραμμένο στη σελίδα Export Day. Εγώ βλέπω ότι γράφει στο site. Έλλειμμα της τάξης των 36 εκατομμύριων ευρώ και επιπλέον είχε δανειακές υποχρεώσεις της τάξης των 27 εκατομμύρων. Δεν υπάρχει αυτό το έλλειμμα. Αυτό το έλλειμμα συγκαταλήγεται στον προϋπολογισμό. Τα αποτελέσματα χρήσης ΠΑΕ είναι πλεονασματικά 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τα κέρδη που αναφέρει στον ισολογισμό. Αμφισβητείτε τον ισολογισμό της ΠΑΕ. Αν έχετε κανένα διαπρόθεση, βάλτε έναν ορκωτό λογιστή. Έτσι πολύ πρόθυμο θα μπει. Υπάρχει πολλούς εχθρούς έχει δημιουργήσει ο μεγάλος μας πρόεδρος. Μπείτε εκεί πέρα να μπει μέσα να δει τι γίνεται. Εγώ μιλάω βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων του ισολογισμού. Εγώ αυτά ξέρω να ερμηνεύω. Εντάξει. Τώρα το αν γίνεται κανένα μανιπουλάρισμα με το λογιστικό, αυτό είναι δική σας υπόθεση. Δεν είναι γεγονός, είναι υπόθεση. Πάμε παρακάτω. Ο Τέξης πόσο παθητικό έχει. Δανειακές υποχρεώσεις. 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαίνει ότι είναι μια εταιρεία η οποία δεν είναι υγιής. Άρα λοιπόν, άλλο η ζημιά και η τρύπα και άλλο υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις για να χρηματοδοτήσει τα περιουσιακά στοιχεία έχει δύο πηγές. Μα και ο Μιχάλης που βγήκε πριν από λίγο όμως. Τώρα δείτε σε λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι τα ίδια κεφάλαια που σημαίνει ότι τα βάζει ο ιδιοκτήτης από την τσέπη του ή δανειακές υποχρεώσεις. Ολυμπιακό. Και μέσα στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του ισολογισμού συμπεριλαμβάνει το μισθό του Γκαλέτη για το 2012. Συμπεριλαμβάνει το μισθό του Κεσπά για να δούμε αν θα μείνει τέλος πάντων στο 2011. Συμπεριλαμβάνει το μισθό του Τζουντού το 2012. Αυτά όμως δεν είναι παθητικό, δεν είναι ζημιά της εταιρείας. Είναι υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες. Αλλά αυτές ενσωματώνονται στον ισολογισμό. Χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει χρηματοοικονομικό πρόβλημα στην εταιρεία. Γιατί όταν θα έρθουν οι αντίστοιχες χρήσεις και θα πάρει η εταιρεία τα αντίστοιχα έσοδα, θα αποπληρωθούν αυτές οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Είναι τόσο απλό. Και σου ξαναλέω βάσει της λογικής σας, ο ΤΕ αυτή τη στιγμή έχει τρύπα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαίνει ότι δεν έχει εταιρεία. Λοιπόν, πάρα αυτό το θέμα λοιπόν, νομίζω το κάλυψα. Ο Μιχάλης άκουσε την είπε πριν από λίγο. Τον άκουσα πολύ καλά και γι' αυτό με βγάλα τα ρούχα μου και σε πειρά. Ο Μιχάλης λέει δεν το γράφουμε για να δείξουμε ότι ο Ολυμπιακός κοστίζει. Ναι, εντάξει, δεν το γράφετε για να δείξετε και πέρσι γράφατε ότι έχει 10 εκατομμύρια ευρώ κέρδος ο Κοκάλης από τον Ολυμπιακό. Άρα παντελονιάζει. Πέρσι τι θέλατε να δείξετε δηλαδή. Ότι ο πρόεδρος μας κοροϊδεύει. Και φέτος ότι ο πρόεδρος έχει ρίξει την εταιρεία έξω. Γίνεται και τα δύο. Δεν γίνεται. Άρα κατά σκοπιμότητα ακριβώς. Για το πώς προκύπτει πολύ. Ομοειδεάντες να το πω έτσι, ναι. Ρωτούσαν αυτό είπε ο Μιχάλης, ότι ναι. Ρωτούσαν τις προηγούμενες μέρες πώς προκύπτει, ναι. Ενώ αξίζει ο Ολυμπιακός 170, το 40% να είναι 40 εκατομμύρια. Ο κύριος Τσόχος έχει ακούσει για καμία οικονομική κρίση. Έχει ακούσει ότι η Αλφα Μπανκ ας πούμε έχει χάσει 80% της τιμής της στο χρηματιστήριο. Ο Παναθηναϊκός έκανε πέρσι αξίζει, ο Ολυμπιακός έκανε φέτος. Αν ο Ολυμπιακός κάνει μετά από 5 χρόνια μπορεί να πιάσει τα πενταπλάσια τον Παναθηναϊκό. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, γιατί το απομονώνεται έτσι. Προσπαθείτε να αποδηγητήσετε την αλήθεια προς μια κατεύθυνση που να φέρετε τον κόσμο του Ολυμπιακού σε αντίπαλα στρατόπεδα και όλους μαζί αντίον του Προέδρου. Αυτός είναι ο στόχος του Sport Day. Έψαχνα αυτή την πρωτοσέλιδά σας, έχετε πλασάρει 850 ονόματα για τον Ολυμπιακό. Αποκλείστηκε ο πώς το λένε Ολυμπιακός από την ανόρθωση και βγάζετε πρωτοσέλιδο κοιτά πώς τον κατάτησε στον Ολυμπιακό για τον Πρόεδρο. Με 12 πρωταθλήματα σε 13 χρόνια. Τι να πουν οι άλλοι.
και βγαίνουν Ολυμπιακοί, μασάνε από αυτά τα παραμύθια και στρέφονται εναντίον του Προέδρου, εναντίον της Δίκης, εναντίον όλων. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και πάλι θα πάρει το πρωτάθλημα, κανένα πρόβλημα δεν έχει, ούτε οικονομικό ούτε τίποτα. Όσο είναι αυτός ο Πρόεδρος, ο Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και όταν φύγει αυτός ο Πρόεδρος, ο Ολυμπιακός πάλι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα γιατί έχει το λαό από πίσω. Και όσο είναι αυτός ο λαός, θα είστε πάντα όλοι δεύτερη και τρίτη. Λοιπόν, αυτό είχα να πω.